Στο συγκεκριμένο μέρος της εκπομπής μας δεν θα πούμε πολλά, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το ρεπορτάζ και η συνέντευξη που έχουμε, τόσο από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Δωδεκανήσου, κύριο Νικόλαο Ράπτη, όσο και από τον δήμαρχο κύριο Γιάννη Γαλουζή, που έρχεται στη συντροφιά μας και λέει όλα αυτά τα σημαντικά για το θέμα βεβαίως της δημιουργίας και λειτουργίας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, για το θέμα του κτηρίου που βεβαίως έγινε χτες. Μπήκε υπογραφή σύμβασης έργου για το Καρπάθιο με την 3K τεχνική, την εταιρεία που αναλαμβάνει να το ολοκληρώσει. Οπότε όλα αυτά σχολιάζει ο κύριος Νικόλαος Ράπτης με τον κύριο Δήμαρχο και μπαίνει στην κουβέντα και το θέμα της υπογεννητικότητας, της συνάντησής του με τους διευθυντές των σχολείων και πάρα πολλά άλλα σημαντικά που πάμε αμέσως τώρα να τα παρακολουθήσουμε. Κύριε Ράπτη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Και βέβαια είσαστε εδώ σε μια συγκυρία που έχουμε εξελίξεις ραγδαίες τόσο με το θέμα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και το πρώτο δημοτικό σχολείο, όσο και την υπογραφή σύμβασης έργου χθες για το Καρπάθιο, που ήσασταν και παρόν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε την άποψή σας, το σχόλιο σας και τα όσα και εσείς εδώ παρακολουθείτε. Μπορούμε να πούμε βέβαια από τη μια μεριά ότι είναι ευχάριστη η διαδικασία αυτή, με την έννοια ότι μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα δημιουργούνται άλλες προοπτικές για το νησί. Οι προσδοκίες όλων μας είναι ανεβασμένες. Θεωρώ ότι τούτη τη φορά, εγώ αν και μη καλύμνιος, γνωρίζω το θέμα, είναι ένα διαχρονικό θέμα, αλλά ποτέ δεν είχε στον ορίζοντα λύση. Θεωρώ ότι τώρα είναι θέμα χρόνου να υπάρξει μια λύση και γι' αυτό είπα και χθες ότι έχουμε μια ηθική υποχρέωση όλοι μας να σταθούμε δίπλα στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Σωστό είναι αυτό. Διότι η νησιωτικότητα είναι το ότι χθες εγώ ήμουνα στην ΓΚΟ, σήμερα στη Λέρο και ήθελα να φύγω και δεν μπορούσα. Νησιωτικότητα σημαίνει να τη βιώσω, όχι να τη ζω μέσα από τη νέα τεχνολογία, από το Αττικό κράτος. Όπως και ο κύριος Υπουργός που ήθελε τον Μποφόρ, έτσι το ξέρετε. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Θα υπάρξουν δυσκολίες, θα υπάρξουν. Γι' αυτό είμαστε, για να κάνουμε τα πράγματα βιώσιμα. Με ποια είναι το λέω, ότι ίσως δημιουργηθεί ανάγκη το σχολείο εκεί, το πρώτο πόλιος τώρα, για ένα διάστημα, από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, 4-5 μήνες. Εγώ δεν λέω 4-5 μήνες, εγώ λέω στη χειρότερη ένα διδακτικό έτος. Στη χειρότερη περίπτωση, ναι. Αυτό το σχολείο θα φιλοξενηθεί το μισό από το όμορο του που λέγεται τρίτο δημοτικό πόλιος Καλύμνου και το άλλο το μισό από το πέμπτο δημοτικό πόλιος Καλύμνου. Mm-hmm. Θα κάνουν όλοι υπομονή, μιλάω για τους γονείς περισσότερο, οι εκπαιδευτικοί δεν κερδίζουν κάτι ή να χάσουν κάτι, απλά θα βρίσκονται σε άλλο χώρο. Μάλιστα. Υπάρχει χώρος αρκετός και στις δύο σχολικές μονάδες για να μπορέσουμε να απαλύνουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να έχουμε το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κέρδος για το νησί σας. Βέβαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ήταν ένα όνειρο ετών, που το βλέπουμε σιγά σιγά τώρα να αρχίσει να σχεδιάζεται, έτσι, να περνάμε στη δεύτερη φάση του. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Έτσι πρέπει να έχουμε το δούμε όλοι. Υποχρέωση και θεσμική και ηθική να σταθούμε δίπλα στις περιστάσεις αυτές και να συμβάλλουμε θετικά όλοι και όχι να λειτουργήσουμε ανασχετικά. Mm-hmm. Τώρα βέβαια υπεγράφει η σύμβαση και είναι αυτό που είπατε, ότι εμείς αγγίζουμε κάθε σενάριο το όλα να πάνε καλά, επειδή όλα αυτά τα χρόνια πολλά έργα έχουν φύγει από τα χρονοδιαγράμματά τους, έτσι. Και φυσικά να ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι στους χώρους τους, τίποτα δεν αλλάζει, απρόσκοπτα γίνονται τα μαθήματά τους. Νομίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα πάει δηλαδή προς το καλό. Ναι. Το άσχημο είναι, και σας το λέω, ότι ως Κάλυμνος αλλά και ως χώρα έχουμε κάθε χρόνο μειωμένες γεννήσεις. Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχει ένα αντίκτυπο στην εκπαίδευσή μας, έχει ένα αντίκτυπο δηλαδή στη διαδικασία, ναι, την εκπαιδευτική όλη. Αυτό είναι το ζητούμενο, mm-hmm, ότι την προηγούμενη εξαετία μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 25% περίπου και αυτό ίσως συνεχιστεί. Και ενώ βέβαια μιλάμε για τα θέματα της υπογεννητικότητας, κύριε Ράπτη, και βλέπω ότι ζητάτε εδώ και στοιχεία από τον Δήμο μας για να δείτε πώς είναι η πορεία, μεγαλώνουμε τη συντροφιά μας και με τον Δήμαρχό μας, κύριο Γιάννη Γαλουζή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα στους συμπατριώτες μας. Είχαμε έτσι τα πρώτα σχόλια για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και είναι πολύ ευχάριστα τις ημέρες αυτές στον τόπο μας.
που βέβαια εντάξει ο καθένας τα βλέπει και από τη δική του σκοπιά και τη δική του αγωνία, ίσως και ανησυχία, αλλά και ο κύριος Ράπτης εδώ έδωσε τις δικές του ερμηνείες και εξηγήσεις και εσείς φυσικά σε καθημερινή βάση για όλα αυτά τα οποία έρχονται να αλλάξουν τη ροή της καθημερινότητάς μας, δεν είναι? Μια και μιλήσατε για υπογεννητικότητα, ναι. Αυτό ακριβώς το οποίο κάνουμε είναι μια κίνηση, δηλαδή η λειτουργία, η ίδρυση και η λειτουργία μιας ακαδημίας, ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, mm-hmm. είναι μια κίνηση η οποία θα έρθει να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτού του τόπου και σιγά σιγά, λοιπόν, αυτό το οποίο αρχίσουμε να χάνουμε, δηλαδή που ήμασταν ως νησί, ως πόλη, με πληθυσμιακά κριτήρια και γεννητικότητα τέτοια που μας είχε κατατάξει σε πολύτεκνες οικογένειες να είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις. Έτσι, και αρχίζουμε σιγά σιγά με τα στοιχεία τα οποία έχω τόσο από τον Δήμο όσο από τις εγγραφές που έχω στους συλλόγους πολυτέκνων και τριτέκνων, αυτοί ακόμα κάπως αντέχουν οι τρίτεκνοι, να μειώνεται σοβαρά ο αριθμός. Άρα χρειάζεται η κοινωνία κάποιες ενέσεις τονωτικές τέτοιες, οι οποίες να έρθουν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους, να βοηθήσουν τα νέα παιδιά να μπορούν να βρουν μια δουλειά και να έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν μια οικογένεια και να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά, αλλά να σκεφτούν ότι χρειάζονται τα παιδιά. Οι πατεράδες μας έζησαν σε πιο δύσκολες εποχές, mm-hmm. οι γονείς μας λοιπόν σε πολύ δυσκολότερες εποχές. Ήταν άνθρωποι που έζησαν στον πόλεμο, με τα πολεμικά ακολούθησαν δύσκολα χρόνια και εκεί είχε μετανάστευση, όμως δεν μειώθηκε ο πληθυσμός. Πρέπει αυτά τα θέματα όμως εμείς σήμερα, γιατί σήμερα η κοινωνία είναι πιο απαιτητική από ό,τι ήταν τότε, αλλά να το λάβουμε αυτό υπόψη μας, αλλά οφείλουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε με σκοπό την ανάπτυξη του τόπου μας. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν και άλλα σοβαρά βήματα. Mm-hmm. Και φαντάζομαι, κύριε Ράπτη, ότι όπως φυσικά αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος και εμείς, έχει συρρυκνωθεί όλη η κατάσταση, κάτι ανάλογο συμβαίνει σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς βέβαια επικεντρωνόμαστε εδώ και η παρουσία του Δημάρχου. Σας λέω ότι είπα Δήμαρχε προηγουμένως ότι όποιο θέμα δημιουργηθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δικό μας, μπορούμε να φιλοξενήσουμε αυτή τη σχολική μονάδα σε ένα διάστημα μέχρι και 7 και 8 μήνες. Δηλαδή, αν χρειαστεί, λέμε το πιο χειρότερο σενάριο μέσα σε μια διαδικασία. Υπάρχει δυνατότητα και οφείλουμε. Και σας λέω οφείλουμε γιατί έχουμε ηθική υποχρέωση πάνω στη διαδικασία, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε στον ορίζοντα απτές αποδείξεις πλέον ότι αυτή η διαδικασία είναι θέμα χρόνου για να υλοποιηθεί. Ωραία. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι στο νησί σας η υπηρεσία, τόσο η Διεύθυνση αλλά τόσο και η Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού του κύριου Καραγιάννη, είστε η υπηρεσία Δήμαρχε, είστε το νησί μάλλον κύριε Δήμαρχε, όπου εκτός της προσωπικής μας δυναμίας σε υπηρεσιακό επίπεδο έχετε ένα ανθρώπινο δυναμικό, με αριθμούς μιλάω, πάρα πολύ καλό με τα δεδομένα της Δωδεκανήσου. Και στελεχώσαμε και το ειδικό σχολείο. Έχουμε και το κεδί εδώ που είναι από το 11, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ο μέσος όρος στα εξαθέσια, βγάζω έξω το Άργος και το Βαθέως, από τα εξαθέσια και πάνω, ο μέσος όρος των παιδιών ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τα 16 με 17 παιδιά. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Άρα είναι από το χέρι μας να διαμορφώσουμε, γι' αυτό έχουμε μια συνάντηση μετά στις 12 ώρα, τις περιφέρειες με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε προς όφελον των παιδιών, των οικογένειών τους, αλλά και των εκπαιδευτικών, να υπάρχει μια εισάριθμη κατάσταση στα τμήματα και στην πόλη της Καλύμνου και στη χώρα. Στο Βαθέως ξέρουμε ότι προχθές βάλαμε και εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, όπου δεν είχαμε, με το Άργος. Είμαστε δηλαδή τακτοποιημένοι όσο ελάχιστες χρονές, γιατί επιτρέψτε μου, έχω 32 χρόνια στην υπηρεσία, έχω έρθει αμέτρητες φορές και με πολλούς ρόλους στο νησί σας. Είμαστε καλυμμένοι εντός εισαγωγικών, είμαστε το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή είναι στη θέση του σχεδόν από την αρχή του έτους. Πάντως, για αυτό που είπαμε νωρίτερα, κύριε Ράπτη, για τα στοιχεία τα οποία ζητάτε και εδώ και φυσικά, όπως είπαμε, σε κάθε νησί του τόπου μας συμβαίνει αυτό. Και επειδή και η κυβέρνηση προημερών έλεγαν ψάχνουν χρήματα για να μην κοπούν τα επιδόματα των πολυτέκνων κτλ., πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Πρέπει να δουν τι κίνητρα θα δώσουν, αν θέλουμε, έτσι δεν είναι, οι οικογένειες να αποκτήσουν έναν Έλληνα ακόμα και να κρατηθούν και όχι μόνο στο ένα παιδί. Ναι, σήμερα δεν είναι να επιδοτήσεις την πολυτέκνη οικογένεια, γιατί μέχρι να φτάσει κάποιος να αποκτήσει 4 παιδιά για να πάρει το όποιο επίδομα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, αλλά κάποιοι βρίσκονται στα 3 ήδη, κύριε Δημαρχέ. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν πραγματική βοήθεια και επιδότηση των νέων ανθρώπων,
Λοιπόν, γιατί για εργασία. Για εργασία, αλλά και επιδότηση, να μην σας πω, από το πρώτο παιδί. Δεν γίνεται ο νέος σήμερα, ο οποίος παίρνει 500 ευρώ λοιπόν, το μήνα, και αν δουλεύει η γυναίκα του, να μπορέσει με 500 ευρώ να ζήσει αυτός, κάνει οικογένεια, να κάνει μια οικογένεια και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ενός παιδιού. Άρα σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη από το πρώτο παιδί. Δηλαδή πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση, να δει ποια μέτρα οφείλει να πάρει στήριξης των νέων ανθρώπων, προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια και να προχωρήσουν από εκεί και πέρα τα νέα παιδιά αυτά να μπορέσουν να γίνουν πολύτεκνες οικογένειες. Σήμερα δεν παντρεύονται τα περισσότερα παιδιά. Σωστό είναι αυτό. Και ζευγάρια, εάν δείτε, γιατί ζητάμε την, ψάχνουμε για την γεννητικότητα, μπορούμε ταυτόχρονα να ψάξουμε και να πάρουμε στοιχεία και να δείτε διαζύγια. Ναι. Γιατί η γκρίνια έρχεται φτώχεια. Μέσα από τη φτώχεια. Και η γκρίνια... Έτσι να το λάβουμε αυτό. Και τα πολλά διαζύγια οδηγούν εκεί. Αυτά πρέπει να πάρουμε. Αυτά τα συζητάμε όλοι μεταξύ μα, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Οπότε... Άρα έχουν αλλάξει οι εποχές. Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικά τα οικονομικά κριτήρια. Επιδότηση που μας χρειάζεται από το πρώτο παιδί. Mm-hmm. Στήριξη των νέων ανθρώπων. Εσάς, κύριε Ράπτη, σας έχουν ζητηθεί όλα αυτά τώρα για να συγκεντρωθούν και να δουν την πορεία. Αυτά είναι η επεξεργασία δεδομένων. Θα μας βοηθήσει και εμάς να μπούμε στην κατάλληλη πληροφορία και να πάρουμε αποφάσεις. Ναι. Και θα ήθελα να με βοηθήσετε στο εξής, μέσω της δύναμης που έχουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ναι, ναι. Ότι έχουμε τη δυνατότητα ως υπηρεσία να απορροφήσουμε, Δήμαρχε, όλα τα προνήπια του νησιού. Δηλαδή, η ηλικία των νηπίων είναι υποχρεωτική. Το να φοιτήσει κάποιον νήπιο στο νηπιαγωγείο. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα, στους γονείς δηλαδή απευθυνόμενος, ότι και τα προνήπια μπορούν να μπουν στη διαδικασία φοίτησης, της διετούς φοίτησης προνήπιο και νήπιο. Μάλιστα. Όλα τα προνήπια. Ωραία, όλα τα προνήπια της Καλύμνου. Ναι. Και επιπλέον, επιπρόσθετα δηλαδή, θα έλεγα το εξής, ότι όπου υπάρχει δυνατότητα και το επιτρέπουν οι δομές, μπορούν να δημιουργηθούν και ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων. Δηλαδή μέχρι τις 4. Α, μάλιστα. Σημαντικό. Γιατί πολύ σημαντικό. Εμείς, σε αυτό εδώ πέρα, εμείς στην Κάλυμνο, από τα στοιχεία που έχω, από τα επεξεργασμένα δεδομένα που έχω δηλαδή, υπολοιπόμεθα. Δηλαδή δεν έχουμε ολοήμερα νηπιαγωγεία. Για τις εργαζόμενες γυναίκες. Έχουμε ένα θέμα, δηλαδή ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία, εμείς άρα στον σχεδιασμό τον οποίο θα έχουμε στη νέα χρονιά και εσείς βέβαια με τους εκπαιδευτικούς που όπως πολύ καλά γνωρίζετε τα θέματα και έχετε και εσείς άμεσα τις εισηγήσεις, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στον βαθμό που εσείς θέλετε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και των Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αλλά όπου χρειάζεται για να συνδράμουμε οικονομικά για να μπούμε στην ουσία του θέματος και να βελτιώσουμε ή να κατασκευάσουμε ή να φτιάξουμε κάτι το οποίο να μπορεί να γίνει άμεσα και να μην είναι πολύ χρονοβόρο, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα και θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή, εάν δείτε το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχουμε κάνει ως δημοτική αρχή, είναι η επισκευή και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε, από την πρώτη στιγμή, επειδή τα προβλήματα στα σχολικά κτίρια ήταν τεράστια, ξεκινήσαμε και έχουμε από την πρώτη στιγμή συντηρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και τότε εντάξαμε το τμήμα του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου, ένα έργο μέσα στο ΕΣΠΑ το οποίο ολοκληρώνουμε. Ότι φτιάχνουμε έναν βρεφονηπιακό σταθμό που πάλι έρχεται να καλύψει μια δομή προσχολικής ηλικίας και να βοηθήσει τις οικογένειες, τις εργαζόμενες μητέρες, αλλά ακόμα και τους εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ και είναι και οι δυο εργαζόμενοι στην Κάλυμνο και δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Εμείς, να ξέρετε ότι δωρεάν λοιπόν παίρνουμε τα παιδιά. Δεν παίρνουμε από κανέναν γονέα στη φάση αυτή ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το στηρίζει ο Δήμος στη φάση αυτή, γιατί για να έρθουμε να βοηθήσουμε και να σταθούμε δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν έχουν δουλειά ή αν δεν έχουν δουλειά. Το κοιτάζουμε γενικά το θέμα. Επίσης, χθες η κουβέντα που είχαμε τον Διευθυντή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη ΣΥΡΟ, τον κύριο Μπουτσίνο, τον Αντώνη, σχεδιάζουμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε το θέμα του σχολείου της Ψηλιανής. Είναι το άλλο λύκειο το οποίο έχω από εκεί. Mm-hmm. Ένα κτίριο το οποίο και αυτό φτιάχτηκε όπως φτιάχτηκε, με αρκετές κακοτεχνίες της εποχής εκείνης, με αποτέλεσμα, ενώ είναι ένα νέο κτίριο, έχει βγει ακατάλληλο μέσα από τους ελέγχους των τεχνικών υπηρεσιών κτλ. Και ερχόμαστε, αφού εμείς αναθέσαμε πέρυσι σε τεχνικό σύμβουλο και συγκεκριμένα το γραφείο του κυρίου Ρότα, ο κύριος Γαλανόπουλος και άλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, ειδικοί πολιτικοί μηχανικοί, και έχω στα χέρια μου μια εισήγηση
και προτείνουν την κατεδάφιση του αντίστοιχου κτηρίου και κατασκευή νέου κτηρίου στη φάση αυτή. Άρα τρέχουμε πλέον τώρα, αφού έχουμε εισήγηση, προκειμένου να οριμάσουμε έναν φάκελο και σε συνεννόηση με τον κύριο Βουτσίνο, ο οποίος μου είπε: ο Δήμαρχε, όταν είσαι έτοιμος και είναι έτοιμος ο φάκελος, ενημέρωσέ με προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα, στρεφόμαστε δηλαδή προς τις κατευθύνσεις αυτές, ώστε να λύσουμε τα προβλήματα στέγασης της εκπαίδευσης των παιδιών μας, τόσο στον πρώτο βαθμό, τόσο στον δεύτερο βαθμό. Είναι κάτι που οι καλύμνοι το θέλουμε. Αγωνιζόμαστε όλοι για τα παιδιά μας, όλοι ξενιτευόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Είναι κάτι το οποίο αυτό το παραλάβουμε από τους γονείς μας, έτσι μάθαμε, έτσι συνεχίζουμε σήμερα και αυτό οφείλουμε και εμείς να κάνουμε ως αρχή δημοτική. Κακιούλα, αλλά τι μας διασφαλίζει, κύριε Δήμαρχε, τώρα ότι οι νέες ανεγέρσεις των σχολικών κτηρίων θα είναι άψογες και μη κακό δεν θα δούμε επαναλήψεις των παλαιότερων χρόνων. Ξέρετε ότι... Γιατί πρώτον, για τότε που χτίστηκαν όλοι μας διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά. Πρώτον, ο αντισεισμικός συντελεστής βάσης του οποίου τα κτίρια σήμερα γίνονται είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Την περίοδο εκείνη, αν θυμάστε, πολλά κτίρια, όχι μόνο δημόσια αλλά και ιδιωτικά, ναι, είχαν πολλά προβλήματα, διότι είχε δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία με έτοιμο μπετόν, το οποίο δεν είχε και την εμπειρία και τη γνώση ακόμα καλά-καλά και υπήρξαν κάποια... Ναι, αλλά κάποιοι θέματα, δεν επέβλεπαν. Ωραία, υπήρξαν κάποια θέματα. Δεν είναι τώρα εμείς να πούμε πίσω πριν 20 χρόνια, ξέρω πόσο είναι η όλη η ιστορία και να πούμε τι. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι τι έχουμε τώρα και πώς κοιτάζουμε μπροστά. Δεν, ναι, φτάνει να μην επαναλαμβάνονται λάθη. Και να γυρνάμε σελίδες για το παρελθόν, καλό είναι να τις γυρνάμε είναι για να μαθαίνουμε, ακριβώς, αλλά όχι να στεκόμαστε εκεί. Εμείς σήμερα φροντίζουμε μέσω των τεχνικών υπηρεσιών η επίβλεψη να είναι τέτοια, ούτως ώστε να γίνεται καλή κατασκευή. Να ξέρετε ότι σήμερα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σήμερα ανοίγουμε τους φακέλους των προσφορών του διαγωνισμού για τον γραφονιπιακό σταθμό. Ωραία. Ρώτησα σήμερα πόσες αιτήσεις έχουμε, ξέρετε πόσες αιτήσεις έχουμε. 11. Μάλιστα. Άρα το ενδιαφέρον σήμερα είναι υψηλό. Υψηλό, βέβαια, με 11. Ναι. Εγώ θα ήθελα μέσα σε αυτό που λέμε, λόγο, ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, γιατί όσες φορές είχαμε ζητήματα αντιμετωπίστηκαν, πριν αυτό γίνουν προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό, να είμαστε προάκτιβοι, προδραστικοί σε όλες τις περιπτώσεις, για να έχουμε δηλαδή αποτέλεσμα προς όφελος όλων μας. Και όταν λέω όλων μας, ιδιαίτερα της κοινωνίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους εκπαιδευτικούς, ειδικά τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτες που στηριχώνουν τις σχολικές τις μονάδες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Κάλυμνο. Να έχουμε μια καλή χρονιά όλοι μας. Και αυτό το οποίο θέτω στο τραπέζι Δήμαρχη είναι ότι ό,τι χρειαστεί έχουμε υποχρέωση και θεσμική αλλά και ηθική να στηρίξουμε οτιδήποτε συμβαίνει προς όφελος όλων μας. Και εγώ έτσι είναι. Ευχαριστώ από την δική μου πλευρά και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των Καλυμνίων για τον κύριο Ράπτη, γιατί πράγματι σε όλα τα προβλήματα ή είναι κάλυψη εκπαιδευτικού προσωπικού ή είναι προβλήματα άλλα τα οποία αφορούν την λειτουργία των σχολείων, να ξέρετε ότι είναι ο άνθρωπος που άμεσα σπέβδει και δίνει λύση. Ωραία. Στα προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το αναγνωρίζουμε, mm-hmm, και τον ευχαριστούμε δημόσια. Κύριε Ράπτη, με τους διευθυντές σε λίγο που θα συναντηθείτε, ναι, έχουμε μια θα μας πείτε σε τα θέματα που θα αγγίξετε. Εντός αγωγικών για τη διαχείριση του μαθητικού δυναμικού. Ωραία. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε τις περιφέρειες με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Ωραία. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε σχολείο όπου συσσωρεύεται κόσμος και έχουμε άλλα δίπλα σχολεία τα οποία έχουμε, ας πούμε, έναν αριθμό πολύ λιγότερο. Μια ισόρροπη κατάσταση, μια λοιπόν, κατάσταση και σε αυτό. Για το αμοιβαίο όφελος. Ωραία. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα, παρακαλώ, να είμαι όλους τους διευθυντές σήμερα, στον κύριο Ράπτη, να προωθήσουμε την συνεργασία, έτσι, των δύο δομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή όπου υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν κενά σε αίθουσες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την στέγαση κάποιων τμήματων γυμνασίων ή άλλων, γιατί έχω τέτοιου είδους θέματα, mm-hmm, σε κάποιο σχολείο. Έχω συζητήσει με τον κύριο Ράπτη. Καλό είναι σήμερα στη συζήτηση που έχουμε εκεί με τους διευθυντές να το βάλουμε και αυτό, προκειμένου να διευκολύνουμε έτσι την εκπαίδευση, γιατί τα δικά μας παιδιά είναι. Δεν είναι ξαφνικά επειδή φύγανε από το δημοτικό και πήγανε στο γυμνάσιο. Είναι ξένα παιδιά. Είναι τα δικά μας παιδιά, είναι τα παιδιά τους που εκείνοι τα βοήθησαν, εκείνοι τους έβαλαν τα πρωταγράμματα.
πράγματα. Εκείνη τους έδωσα ό,τι έχουν στα χέρια τους, προκειμένου να προχωρήσουν την εκπαίδευση τους. Οφείλουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν προς το καλό. Αναφίβολα. Και προς τους τηλεθεατές, κύριε Ράπτη, που βεβαίως εδώ δεκανησιακή βάση βλέπουν, η εικόνα μας πώς είναι της πρωτοβάθμιας, καλή. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μια διαδικασία τέτοια που μας εξασφάλισε σχεδόν το 100% από τον πρώτο μήνα, από το Σεπτέμβριο. Είχαμε δηλαδή, μιλήσει βέβαια, ναι. Αυτό ισχύει και φέτος. Μπορώ να σας πω ότι και στην προσχολική αγωγή αλλά και στη δημοτική εκπαίδευση είμαστε στο 100%. Πολύ καλό. Καλά να είμαστε, καλά να είναι όλοι μας, όλοι οι συνάδελφοί μας. Νομίζω και να τελειώσουμε αυτό, ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, η λέξη κλειδί στην εποχή μας είναι η συνεργασία και η δέσμευση, η συλλογική. Θέλουμε συλλογική δέσμευση για να πάμε τα πράγματα μπροστά. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ.